κυρίες και κύριοι, Μιφιλία Σαριδάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrete.gr. Σκηνοθετημένη ήταν η ληστεία που στήθηκε σε πρακτορείο του ΟΠΑΠ στις Μοίρες, όπου ένας δράστης με την απειλή όπλου απέσπασε 18.000 ευρώ. Ο υπάλληλος και ο υπεύθυνος του πρακτορείου φέρονται να σκηνοθέτησαν από κοινού τη ληστεία, πιθανόν για να καλύψουν ποσό που είχαν υπεξαιρέσει. Προχωράει η διαδικασία έτσι ώστε από το νέο διδακτικό έτος να χτυπά το κουδούνι στα σχολεία στις 9 το πρωί, σύμφωνα με τον Υπουργό Παιδείας, ενώ οι μαθητές θα ασχολάνε και αργότερα. Γιατί αντιδρούν οι εκπαιδευτικοί και κάνουν λόγο για σκοπιμότητες. Ντύθηκαν υπερήρωες, φόρεσαν τα πιο ζεστά τους χαμόγελα και σκόρπισαν άφθονο γέλιο στα παιδιά του παιδικού χωριού ΣΟΣ στο Ηράκλειο. Ο λόγος για τους αθλητές της ομάδας κλασικού αθλητισμού Πρέβελη, οι οποίοι πέρασαν μια εναλλακτική τσικνοπέμπτη και χάρισαν στιγμές χαράς. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakrete.gr και ακολουθήστε μας στα social media. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.